Στην απεργία της 18ης Οκτωβρίου καλούν τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν το Εργατικό Κέντρο Λάρισα, το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΗ και η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών. Ήδη οι μισοί συνάδελφοι είναι στο όριο της φτώχειας και οι άλλοι μισοί περιμένουν να έρθει η δικιά τους ώρα. Φωνάξουμε αλλά και να προγραμματίσουμε ακόμα μεγαλύτερες κινητοποίησεις, γιατί σίγουρα ο χειμώνας είναι βαρύς για μας και για τις οικογένειές μας. Χωριστές, ωστόσο, θα είναι οι απεργιακές συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν. Στις 10 το πρωί, το Εργατικό Κέντρο Λάρισας καλεί τους πολίτες στην Κεντρική Πλατεία. Στις 10.30 στην Πλατεία Ταχυδρομείου θα πραγματοποιηθεί απεργιακή συγκέντρωση από το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΗ, ενώ οι επαγγελματοβιοτέχνες θα συγκεντρωθούν στις 9.30 στο Επιμελητήριο. Οι εργαζόμενοι και η κοινωνία οδηγούνται στη φτώχεια και την εξαθλίωση μέσα από τις άγριες περικοπές μισθών και συντάξεων, τη φορολογική λαιλασία, την αύξηση της ανεργίας και την ουσιαστικά κατάργηση του κοινωνικού κράτους. Να πούνε ένα μεγάλο όχι, φτάνει μέχρι εδώ αυτή είναι η λέλαπα που σαρώνει μισθούς, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, που σαρώνει συνολικά τη ζωή των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Την Πέμπτη τα εμπορικά καταστήματα θα είναι κλειστά. Μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας θα λάβουν μέρος στο Πανεμπορικό Συλλαλητήριο στην Αθήνα. Για την διευκόλυνση της οργανωμένης καθόδου των εμπόρων έχει μισθωθεί λεωφορείο, το οποίο θα αποχωρήσει στις 6.30 το πρωί μπροστά από το Δημοτικό Οδείο Λάρισας.